πίτσα. Καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου. Καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Η μέρα είναι Πέμπτη, 9 και 7 λεπτά το πρωί. Εγώ πίνω το τσάι μου στην αγαπημένη μου κούπα με τους καρυοθράφτες. Λοιπόν, την οποία βγάζω κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και μετά ξαναμπαίνει μέσα, γιατί είναι συλλεκτικό κομμάτι από μία designer Ελληνίδα. Νομίζω τώρα θα σας πω και το όνομα. Ειρήνη Λιγνού λέγεται. Λοιπόν, δικό της design. Απλή κούπα, κλασική κούπα, δεν έχει ένα σχέδιο πιο έτσι σύγχρονο προχωρημένο, μια κλασικότατη κούπα με κλασικότατους καριοθράφτες που βγαίνουν κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και την επόμενη μπαίνει ξανά μέσα. Λοιπόν, έφτιαξα και το πρωινό μου, σας έδειξα πιο ένα γιαούρτι χωρίς λακτόζι με 2 κουταλιές της σούπας νυφάδες βρώμης, ναι, και 2 κουταλάκια του γλυκού μέλι, φυσικό.
Αλλά από όσο διαβάζω, λέει, όλα τα μέλια, ακόμα και τα βιολογικά και τέτοια, νοθευμένα είναι. Τώρα, ποιο να πιστέψω, πλέον δεν ξέρω. Πάντως εγώ το αγόρασα στο βιολογικό. Λοιπόν, εγώ είμαι με χουχουλιάρι και ρόμπα, γιατί δεν παίζει τώρα τέτοια ώρα να είμαι ντυμένη με λεπτό. Αυτά που ήθελα να τελειώσω το τελευταίο βίντεο της χρονιάς με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σπιτικό, χοχουλιάρικο, αυτό που μας ταιριάζει, αυτό που το θέλουμε, δηλαδή μία ηρεμία σπιτική, καθημερινή, χωρίς πολύ αντρεναλίνη. Στη διάρκεια της μέρας ανεβαίνει ούτως ή άλλως, θέλουμε, δεν θέλουμε. Εμένα μου έχει βγει ένα σέρπις μικρός εδώ, άλλος ένας είχε βγει μικρός, αλλά πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Βγήκε την επόμενη της επίσκεψης στο γιατρό από στεναχώρια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το ξεκινήσω εκεί. Απλά αυτό που ήθελα να τελειώσω το βίντεό μου της χρονιάς έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Κυρίες που γνώρισα, αξιόλογες κυρίες που γνώρισα όλο αυτό τον καιρό. Κοιτάξτε να δείτε, ένας χρόνος ίσως δεν το έχω ένα χρόνο το κανάλι, ωστόσο το ξεκίνησα το Μάρτιο, ας πούμε, στην αρχή της χρονιάς, να πω έτσι, πέρασε τη Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, δηλαδή τρίτος μήνας ήταν, αλλά προς το τέλος του μήνα το άνοιξε το κανάλι και πιστεύω ότι είναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι 12 μήνες, αλλά είναι 9 μήνες. Αν θα ήμουν έγκυος, θα είχα γεννήσει. Χιούμορ. Αλλά δεν έχει να κάνει. Κάθε μία καινούρια δημιουργία είναι μία καινούρια γέννα. Εγώ έτσι το βλέπω ως καλλιτέχνης που είμαι. Βλέπω το κάθε δημιουργικό μου κομμάτι σαν μία καινούρια γέννα. Όταν οποιαδήποτε σκέψη ή ο στόχος μου εκπληρώνεται, είναι γένα. Πριν κάνω όμως όποια κίνηση, είναι η κοίηση, δηλαδή 9 μήνες, όπως είναι και με το κανάλι. Σκεφτόμουν ένα χρόνο να το ανοίξω. Σκεφτόμουν πώς να το παρουσιάσω, σκεφτόμουν τι περιεχόμενο θέλω να δείξω. Καλά, αυτό ήταν σίγουρο ότι θέλω να δείχνω τη μαγειρική. Λοιπόν, και στην πορεία πρόσθεσα, ας πούμε, και κάποια life hacks για το σπίτι και πώς το στολίζω και τα λοιπά και τα λοιπά, τέλος πάντων, επειδή είναι της μοδός τώρα. Και επειδή είδα ότι οι άνθρωποι που με ακολουθούν, οι κυρίες που με ακολουθούν, είναι σοβαρές κυρίες, δεν είναι χαχαχούχα, ας πούμε, το κανάλι. Εγώ τα δέχομαι όλα. Για κάθε πράγμα υπάρχει ο δέκτης του. Το πιστεύω πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως και για σοβαρά κανάλια υπάρχουν δέκτες του, που οι άνθρωποι που ακολουθούν και καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλεις να τους πεις. Και όπως και κανάλια που είναι πιο, ας πούμε, έτσι χαλαρά, και αν και δεν νομίζω το δικό μου το κανάλι σας πιέζει, νομίζω είναι αρκετά χαλαρό. Αρκετά χαλαρό, παρόλα που μου κάνει εντύπωση, και θα σας πω, αυτή είναι μία σκέψη δική μου, η οποία εγώ την επεξεργάζομαι πάρα πολύ στο μυαλό, θέλω να καταλάβω το εξής. Ενώ εγώ μέσα μου νιώθω χαλαρή, για κάποιο λόγο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι πολύ τούρμπο, ότι είμαι πολύ δραστήρια. Ναι, είμαι δραστήρια, αλλά είμαι δραστήρια
Με χαλαρό τρόπο, δηλαδή δεν κυνηγάω με το αφρό στο στόμα, όσον και καλά θέλω να κάνω αυτό, αχ, με μία τρέλα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέγανε για το πατέρα μου και τη μητέρα μου είναι ήρεμη δύναμη. Έτσι, υπάρχει και τέτοιος όρος, ήρεμη δύναμη. Χωρίς να θέλω, όταν βάζω το στόχο, πάντα σκέφτομαι κατά πόσο αυτός ο στόχος είναι εφικτός και κατά πόσο εγώ θα χρησιμοποιήσω μόνο δικές μου δυνάμεις για να φτάσω αυτό το στόχο, να μην χρησιμοποιήσω δεύτερους, τρίτους ανθρώπους για να πετύχω. Αυτό όμως απαιτεί μία σοφία. Απαιτεί μία ηρεμία και υπομονή από την άποψη ότι έβαλα το στόχο και οπωσδήποτε πρέπει να το πετύχω άμεσα. Δεν γίνεται αυτό. Το άμεσα γίνεται μόνο με τη βοήθεια των άλλων. Δηλαδή όταν έχεις, δηλαδή εκ του ασφαλούς ας πούμε, έχω αυτόν, θα με βοηθήσει, να με προωθήσει, να με κάνει, να με ράνει κτλ. Εκ του ασφαλούς. Όχι, εγώ δεν το κάνω εκ του ασφαλούς. Εγώ πάντα σκέφτομαι. Σκέφτομαι δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν μου βγήκε, δεν απορρίπτω την σκέψη, οποιοδήποτε στόχο που έχω κτλ. Δεν το απορρίπτω, απλά το αφήνω. Αφήνω να οριμάσει, λέω, δεν ήρθε ακόμη η ώρα του. Δεν ήρθε. Πιστεύω ότι κάθε πράγμα θέλει την ώρα του. Αυτό που λένε οι παλιοί, ξέρετε, οι παροιμίες, αυτά τα ρητά που έχουν, δηλαδή κάθε πράγμα στην ώρα του και ο κολός τον Αύγουστο. Αυτό είναι σοφία. Η σοφία είναι ακόμα και σήμερα που έχουμε καταστρέψει την οικολογία ή αν όχι εντελώς είμαστε στο προς εντελώς, κάποια πράγματα έχουν τη σειρά τους. Δηλαδή δεν αλλάζουν, δεν αλλάζουν, δεν αλλάζει ο χρόνος, δεν αλλάζει η θάλασσα είναι εκεί, τα βουνά είναι εκεί, και που σημαίνει ότι κάθε τι θέλει να έρθει ο χρόνος του. Οπότε, όταν σκεφτόμουν ένα χρόνο, ότι αυτή ήταν η παρένθεση, παρενθεσάρα, πώς με έχετε γνωρίσει με παρενθέσεις. Μ' αρέσω να πιω λίγο τσάι. Είναι πράσινο. Και το αφήνω μέσα το τέτοιο. Είναι ένα μέταλλο το οποίο είναι φιλικό προς νερό και τα λοιπά. Το έχω πάρει. Πότε το έχω πάρει? Είχε μία καμπάνια στο Χόντος πέρσι το καλοκαίρι, μία ολλανδική εταιρεία, ολλανδική δανέζικη, ολλανδική νομίζω, η οποία είχε brands τα οποία δεν ήταν πολύ γνωστά στην Ελλάδα και κάνανε μια καμπάνια στο, δεν ξέρω αν ήταν σε όλα τα Hondo Center, εγώ το πήρα στη Γλυφάδα. Λοιπόν, ήταν μια έκθεση με αυτά τα προϊόντα που είναι άγνωστα στο ελληνικό κοινό με μια πολύ καλή έκπτωση. Το συγκεκριμένο είχε νομίζω ή 16 ευρώ ή 17 και το είχε 50% κάτω όλα τα προϊόντα. Δηλαδή έδειχνε ποια είναι πραγματική τιμή και πόσο το προσφέρει στο ελληνικό κοινό για να γνωρίσουμε το προϊόν. Και το πήρα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δηλαδή είναι φιλικό στο τέτοιο, στο νερό, στο τσάι. Και βάζει στο πλυντήριο πιάτων και το βγάζει πάλι σαν καινούριο. Δηλαδή δεν παθαίνει τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα για το κανάλι και το σκεφτόμουν ένα χρόνο λοιπόν, να ανοίξω, να μην ανοίξω και λέω, οκ, και άμα θα το ανοίξω, τι μπορώ να προσφέρω, με συγχωρείτε, το πρωινό ζωντανό,
Τι μπορώ να προσφέρω λοιπόν, τι μπορώ να προσφέρω. Οκ, τη μαγειρική μου. Και λέω, οκ, εγώ δεν είμαι σεφ, δεν είναι μαγείρισα, επαγγελματική. Αλλά λέω, why not, τη στιγμή που ο κάθε ένας έχει πρόσβαση σε, σε αυτή την πλατφόρμα YouTube και βγάζει ό,τι αποθυμένα έχει, ό,τι αποθυμένα μπορείτε να βρείτε. Βέβαια, η πολιτική του YouTube είναι λίγο σοβαρή, αυστηρή ως προς την πράγματα τα οποία δεν φέρνουν τίποτα στον κόσμο, δηλαδή κλείνει τα κανάλια τα οποία μιλάνε για το ρατσισμό, για το φασισμό, λοιπόν κλείνουν αυτά που είναι καλά για τα παιδόφιλα, δεν το συζητάω, πώς καταφέρνουν αυτοί και τρυπώνουν μέσα στα τέτοια και έχουν κάποια κανάλια καμουφαλαρισμένα εντελώς, δεν ξέρω. Λοιπόν, και κανάλια που είναι, προωθούν πορνογραφία, σεξ κτλ. Είναι πολύ αυστηρά. Κατά τα άλλα, δηλαδή σηκώθηκε σήμερα, έχεις μία βλακία στο κεφάλι και θέλεις να την... TikTok και το YouTube. Καλά, το TikTok δεν... Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, απορώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Και είπα, okay, δεν είναι κάποια... Και ξέρετε τι με έκανε να σιγουρευτώ ότι πρέπει να το ανοίξω το κανάλι, θα σας πω. Επειδή εγώ είμαι αρκετά κοινωνικός άνθρωπος και συναστρέφομαι με διάφορους συναδέλφους, φίλους δεν έχω πολλούς, αλλά έχω πολλούς γνωστούς. Φίλος, ξέρετε, φίλος είναι σαν να έχεις άλλο ένα παιδί. Με την καλή έννοια, έτσι θέλει τη φροντίδα, θέλει να τον πάρεις τηλέφωνο, θέλεις να βρεθείς, να μιλήσετε κτλ. Αυτό είναι η πραγματική φιλία. Έχω, δεν ξέρω αν... δεν μπορώ να πω τώρα, να μην πάρω μεγάλη κουβέντα, να μην πω μεγάλη κουβέντα, δεν μου αρέσει. Θα πω και μετά, θα λέω αου. Τέλος πάντων, και... επειδή στις συζητήσεις και τα λοιπά με ρωτάγανε, επειδή έβγαζα κατά διαστήματα και στο Facebook πολλές φορές αυτές οι δημιουργίες, να το πω, τούρτες, γλυκά και τέτοια φωτογραφίες, έβγαζα φωτογραφίες και τις έβαζα στο φούρνο, στο φούρνο, στο φούρνο βλέπεις το υποσυνείδητο. Λοιπόν, και τις έβγαζα στο Facebook, στο Instagram. Και με ρωτάγανε γνωστοί, λέει Αλμπίνα αυτό πώς το κάνεις, εκείνο πώς το κάνεις και τα λοιπά. Και λέω έχω, κοίταξε, για να ρωτάει ο κόσμος σημαίνει ότι ή δεν έχει πληροφορίες ας πούμε στο διαδίκτυο που είναι γεμάτο ή αυτό που του παρουσιάζουν στο διαδίκτυο δεν είναι πρακτικό τέλος πάντων. Αυτό μου ήρθε τώρα μία... έτσι φλασιά, παρένθεση, και λέω εγώ με τόσους σεφ που υπάρχουν, που έχουν κανάλια τους και τα λοιπά, και με το ξέρετε ότι αυτό το MasterChef δεν έχω δει ούτε μία φορά, παρόλα που μου λένε πήγαινε, πού να πάω ρε παιδιά, είστε καλά, δηλαδή θα γελάω με αυτά που θα γελάνε με μένα αυτά που γελάω, τέλος πάντων, anyway. Τους αρέσει, ναι παιδιά να πηγαίνουν, τώρα εγώ που είμαι τέτοια, θα είμαι δίπλα στα νέα παιδιά που έχουν ηλικία των παιδιών μου και τέτοια, εγώ αν θα έχω κορίτσια μπορούσα να γίνω γιαγιά, θα μου πεις δεν είναι κακό, okay, δεν είναι, για μένα όμως δεν μου λέει τίποτα τέλος πάντων, όχι δεν το λέω από έπαρση ότι δεν μου λέει τίποτα, το λέω ότι δεν θα μου προσθέσει τίποτα. Λέει χρήματα και τα λοιπά, σώπα ρε παιδιά, χρήματα και τέτοια, ποιος θα δώσει, ξέρουν αυτοί που θα δώσουν, δεν είναι βλάκες. Τέλος πάντων, και σκέφτομαι εγώ λοιπόν το εξής, τώρα μου ήρθε η τέτοια, παλιά δεν το είχα σκεφτεί, ότι ίσως ο κόσμος, οι γυναίκες και οι άντρες που παρακολουθούν τους μεγάλους σεφ και τα λοιπά, φοβούνται να ακολουθήσουν αυτούς, γιατί νομίζουν ότι δεν θα τους βγει έτσι όπως τους βγαίνει, έτσι όπως το παρουσιάζουν. Ενώ ας πούμε εγώ που είμαι μέσα στην κουζίνα μου ή είμαι μία από εσάς,
Μία σαν και σας. Λοιπόν, τη στιγμή που μου βγαίνει εμένα, γιατί να μην βγει, είναι πιο προσιτό, πώς να σας το πω. Καταρχήν δεν σας μιλάω με όρους. Δεν τους γνωρίζω και όλους τους όρους αυτούς, τους μαγειρικής και τα λοιπά, τις μεγάλες της γαστρονομίας. Και, λοιπόν, τους περισσότερους γνωρίζω αρκετά, αλλά δεν υπάρχει λόγος όταν μπορείς να πεις με μία απλή λέξη, ας πούμε, το βούτυρο χάλακτος και να μην πεις, ας πούμε, βούτυρο κλαριφιέ ή νοαζέτ, ας πούμε, που, okay, θα μου βγει και αυτό γιατί χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι μία γυναίκα που βρίσκεται στην κουζίνα της φτιάχνει πράγματα τα οποία έχουν μία ομορφιά, έχουν μία δημιουργικότητα, παρουσιάσιμα, μπορείς να το βάλεις στο τραπέζι και να χαρείς και εσύ και η δική σου κτλ. Γιατί να μην με ακολουθήσει. Αυτό είναι το σκεπτικό λοιπόν το δικό μου ήταν και λέω άντε να ξεκινήσω κτλ. Λοιπόν, και να που βγήκε. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχω κλείσει ένα χρόνο, έχω 1550 ακόλουθους, subscribers, όπως λένε εδώ. Χωρίς να έχω κάνει διαφήμιση του καναλιού, παρά μόνο, ας πούμε, στο κανάλι μου, στο τέτοιο, στην πλατφόρμα μου, Facebook και Instagram, αλλά πολύ, όχι φανατικά, ήρεμα, έτσι, ήρεμα. Λοιπόν, έχω φτάσει σε τόσους ανθρώπους που με παρακολουθούν, έτσι. Ακόμα και να μην με παρακολουθούν 1550 και να με παρακολουθούν μόνο 550, έτσι, στο ζωντανό χρόνο, εγώ είμαι πανευτυχής. Πανευτυχήσασα. Λοιπόν, να κάνουμε και χιούμορ. Γιατί? Γιατί... Άρα είμαι, χαίρομαι που και μόνο που σκέφτομαι, ας πούμε, ότι οι γυναίκες που με παρακολουθούν είναι σαν και εμένα, συμμερίζονται, δηλαδή συμπαραστέκονται, καταλαβαίνουν ακριβώς αυτό που λέω, μου λένε καλά σχόλια, και αυτά τα σχόλια που μου λένε δεν είναι τα ξέρεις σε γλύφο και τα λοιπά, όχι, εγώ νιώθω ότι είναι πραγματικά αυτά τα σχόλια που γράφετε, γιατί είναι πραγματικά αυτά που λέω εγώ, δεν σας λέω ψέματα. Με είδατε ότι όταν βγαίνω λέω έξω από τα δόντια τα πράγματα όσο αφορά εμένα, έτσι, και την κοινωνία, γιατί εγώ είμαι ένα κομμάτι της κοινωνίας, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορη. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι έχουμε να δώσουμε η μία στην άλλη και το χρόνο που περνάμε μπροστά στην οθόνη αυτή τη στιγμή ή τη στιγμή που βλέπετε τα βίντεο που βγάζω εγώ, είναι μία συμπαντική επικοινωνία, εγώ το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, και εκτός των άλλων, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά χρονοβόρο να βγάλω εγώ ένα βίντεο των 40 λεπτών, των 50, δηλαδή... Θα σας εξηγήσω και εδώ θα τελειώσουμε και θα σας πω τις ευχές μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτο τέτοιο. τι ήθελα να πω. Ότι, για να βγάλω ένα βίντεο, εγώ, ας πούμε, εγώ είμαι πολύ γρήγορος άνθρωπος. Τις κινήσεις μου ως γνήσιος παρθένος ξέρω ακριβώς που είναι το κάθε τι, δεν χάνω χρόνο για να βρω το ψαλίδι, δεν χάνω το χρόνο για να βρω το μαχαίρι. Ευτυχώς είμαι τυχερή, γιατί δεν έχω μικρά παιδιά στο σπίτι, γιατί συνήθως εγώ θυμάμαι την οικογένεια τη δική μου όταν ήμασταν μικρά, που ήμασταν 4 παιδιά στο σπίτι, γιατί κάθε φορά η μαμά ή ο μπαμπάς κάτι ψάχνανε, γιατί ψάχνανε. 4 παιδιά. Πήρα το ψαλίδι, το άφησα στο δωμάτιο το δικό μου. Πήρα το μαχαίρι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, το άφησα κάπου αλλού και κάθε φορά. Πού είναι το μαχαίρι, πού είναι θερμόμετρο, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Σε μένα δεν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν έχω άλλο κόσμο στο σπίτι. Και οι γη μου έχουν συνηθίσει έτσι, ώστε
Αυτό που παίρνανε το βάζουν στη θέση χωρίς να τους έχω κάνει παρατήρηση ποτέ. Βλέπανε πώς λειτουργώ εγώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι άγραφη νόμη στο σπίτι. Αν ο γονιός είναι τακτικός, μεγαλώνουν τακτικά παιδιά. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Δηλαδή δεν ήμουν υστερική με την καθαριότητα, δεν ήμουν υστερική. Α, το πήρες εκεί, θα το βάλεις εκεί, γιατί την άλλη φορά όχι, δεν είχα αυτό εγώ. Εγώ απλά έπαιρνα και έβαζα εκεί, γιατί εκεί το βρίσκω. Λοιπόν, έχουν συνηθίσει και τα παιδιά έτσι. Λοιπόν, anyway, αυτή ήταν άλλη μια παρένθεση. Λοιπόν, και τι θέλω να σας πω. Για να βγάλω λοιπόν, είμαι τόσο γρήγορη, ένα φαγητό, ακόμα και το πιο δύσκολο, ποιο είναι το πιο δύσκολο φαγητό, ποιο είναι το πιο περίπλοκο, ας πούμε παστίτσιο που είναι μουσακάς, ξέρω εγώ, ακόμα πιο δύσκολο να φτιάξεις μια τούρτα, λοιπόν για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι, αλλά αν το πιο δύσκολο φαγητό με παίρνει συνολικά με το χρόνο του ψησίματος και τα λοιπά, πολλά λέω, ναι, πες ότι παστίτσιο, θα πάρουμε το παστίτσιο, έτσι, μέχρι να φτιάξω κιμά, μπλα 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 μπλα, όλα αυτό, τα τέτοια, τα εκεί, τα τζέρτζελα πολλά, ξέρεις, οι κατσαρόλες από μπεσαμέλ, κατσαρόλα από το ένα, λοιπόν, και πες ότι αυτό το φαγητό με παίρνει μία μισή ώρα να το φτιάξω, έτσι, μέχρι να το βγάλω από το φούρνο κτλ. Κτλ. Για να το γυρίσω στο βίντεο αυτό, θέλω τουλάχιστον 4 ώρες. Έτσι, 4 ώρες για ένα φαγητό. Μετά θέλω άλλες 3 ώρες, ίσως και παραπάνω, για να κάνω μοντάζ, εκφώνηση, μουσική κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω 8 ώρο. 8 ώρο είναι 8 ώρο. Είναι εργάσιμο 8 ώρο. Λοιπόν, το οποίο εγώ διαθέτω από τη ζωή μου, που σημαίνει ότι κάθε βίντεό μου έχει ένα κομμάτι τεράστιο το δικό μου. Τεράστιο. Το τι βλέπετε εσείς κτλ. Το τι μένει πίσω από το κάδρο δεν το συζητάω. Δηλαδή να πλύνω τα κάθε φορά τα όλα αυτά που με βοηθάνε, ας πούμε, τα συσκευές και όλα αυτά. Που σημαίνει ότι το αγαπώ πάρα πολύ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το αγαπώ τόσο πολύ που δεν μου είναι κόπος. Δεν ξέρω αν έχω κουραστεί ή όχι. Προφανώς έχω κουραστεί λίγο. Γιατί βλέπεις και η ηλικία δεν βοηθάει και πολύ. Προς το παρόν, δόξα στον Θεό, καλά είμαι. Αλλά είναι κάτι το οποίο με γεμίζει πάρα πολύ. Το κάθε σχόλιο σας, κάθε σας επίσκεψη στο κανάλι, τα καλά σας λόγια είναι ανταμοιβή μου. Δηλαδή νιώθω σαν μικρό παιδί, δηλαδή παίρνω τόση ενέργεια από αυτό το πράγμα που με κάνει καλά. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία πρώτα απ' όλα, να μην χάνουμε χρόνο για τοξικούς ανθρώπους και αυτούς που μας πίνουν, ας πούμε, την ενέργεια και τα λοιπά, δεν υπάρχει λόγος, είτε συγγενείς είναι αυτοί, είτε συγγενείς, είτε γνωστοί, λοιπόν, μακριά. Οτιδήποτε μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, οτιδήποτε μας κάνει να αισθανόμαστε πλήρες, γεμάτοι, να το καλοδεχτούμε το 23. Λοιπόν, και θα δούμε πώς θα μας πάει, αλλά νομίζω όλο στο χέρι μας είναι. Χρόνια σας πολλά, δεν έχω να πω κάτι άλλο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε το 23, το 2023. Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, είμαστε power, είμαστε ήρωες. Σας φιλώ πολύ. Τις καλύτερες μου ευχές. Γεια σας.
είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Παρτζάλο και Ελίτσα Μασκόρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν και την καινούρια χρονιά που θα υποδεχτούμε. Και να υποδεχτούμε σωστά την καινούρια χρονιά, τι πρέπει να φτιάξουμε, τι άλλο από την καθιερωμένη παραδοσιακή βασιλόπιτα. Και επειδή είμαστε πολύ απασχολημένες οι κυρίες, οι περισσότερες, λοιπόν, γιατί θα έχουμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα, είναι θα φτιάξω μία βασιλόπιτα, θα σας πω μία βασιλόπιτα, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, θέλει μόνο 5 υλικά και φτιάχνεται πάρα πολύ γρήγορα. Και για να ξεκινήσουμε, έχω βάλει να προθερμαίνω το φούρνο στους 170 βαθμούς πάνω κάτω, διότι με το που θα ξεκινήσουμε θα τη βάλουμε αμέσως. Είναι διαδικασία πάρα πολύ απλή και πολύ σύντομη. Ας ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε θα σας πω τα υλικά. Θα χρειαστούμε 4 αυγά θερμοκρασίας δωματίου, 1 κουτί γάλα ζαχαρούχο, 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπορεί να πάρετε οποιαδήποτε μάρκα, 50 γραμμάρια βούτυρο που θα λιώσουμε, βανίλια, ξύσμα από ένα λεμόνι και προαιρετικά αποξηραμένα φρούτα, τα οποία έχω βάλει ήδη το αλεύρι, ξέρετε βάζουμε αλεύρι, για να τη σκορπίσουμε σε όλη την επιφάνεια, να μην κάτσει από το βάρος της στο πάτο της πίτας μας. Γιατί βάζω εγώ τα αποξηραμένα φρούτα, διότι πολλές φορές μένει η βασιλόπιτα στο σπίτι και δεν τρώγεται μετά, ξέρετε, είναι στεγνή κτλ. Λοιπόν, τα φρούτα αποξηραμένα είναι που δίνουν μία έτσι κάτι στην πίτα μας και τρώγεται, καταναλώνεται πολύ πιο εύκολα και είναι πιο ωραία κατ' εμέ. Τώρα εσείς αν δεν θέλετε, δεν το βάζετε. Και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, 4 αυγά. Τα σπάω μέσα στο για να είμαστε πιο σίγουροι ότι είναι εντάξει. Πολλές φορές, ξέρετε, όταν τα αφήνουμε μέσα στο εκτός ψυγείου, μπορεί να χαλάσει. Τέσσερα αυγά. Αρχίζουμε και χτυπάμε τα αυγά μας. Αφού το έχουμε ανακατέψει όλα τα αυγά, αρχίζουμε και προσθέτουμε σιγά σιγά το ζαχαρούχο γάλα. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε λιωμένο βούτυρο.
προσθέτουμε ξύσμα από λεμόνι και τη βανίλια μας. Αφού θα χτυπήσουμε και τη βανίλια και το βούτυρο και το ξύσμα, αυτό το σημείο θα βάλουμε λίγο μία πρέζα αλάτι. Τώρα θα αρχίσουμε και προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι μας. Αργά θα βάλουμε το μίξερ. Έχω προετοιμάσει τη φόρμα 26 εκατοστά. Αντικολλητική. Την έχω βουτυρώσει και πασπαλίσει λίγο με αλεύρι. Τελείωσε το μίξερ, δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα προσθέσουμε τα φρούτα μας, τα αποξηραμένα που έχουμε περάσει με αλεύρι. Αυτά τα αποξηραμένα φρούτα τα έχω φτιάξει εγώ μόνη μου, δηλαδή όχι τα φρούτα. Τις έχω κόψει, είχα αποξηραμένο μάγκο και αποξηραμένο αχλάδι και έβαλα μία χουφτίτσα και σταφίδα, οπότε είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, το γυρνάμε 2-3 φορές για να μην έχει φουσκάλες και το βάζουμε στο φούρνο για 40 λεπτά και αναλόγως στο φούρνο που έχει ο καθένας. Έτοιμη η βασιλόπιτά μας. Λοιπόν, θα περάσουμε και με μία σπατουλίτσα έτσι για να ξεκολλήσουμε τυχόν κολλημένα κομμάτια, σημεία και ένα love hack, μην περνάτε γύρω γύρω με αιχμηρά αντικείμενα όπως είναι μαχαίρι, αν η φόρμα σας είναι αντικολλητική γιατί θα τη χαλάσετε. Λοιπόν, για να δούμε, ωραιότατα. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε τούμπα, θα πάρουμε έτσι και το κάνουμε έτσι. Και τώρα θα βάλουμε το φλουρί μέσα. Και τώρα θα το στολίσουμε. Λοιπόν, ελάτε να το στολίσουμε. Εννοείται ότι αν το θέλετε πιο ψηλό, θα το βάλετε σε μικρότερο, σε μικρότερη φόρμα. Έτσι, η δική μου η φόρμα ήταν 28 εκατοστά. 28.
Λοιπόν, οπότε εσείς θα βάλετε 24, 26, 22, άμα το θέλετε λίγο πιο ψηλό. Εμένα δεν μου αρέσει πιο ψηλό, διότι στεγνώνει πολύ. Τέλος πάντων, έχω κόψει, έχω σχεδιάσει τους αριθμούς το 22. Λοιπόν, και κάθε χρόνο, ξέρετε, κανένα γλυκό που θα φέρουν και τα λοιπά, έχω αφήσει εδώ διάφορα διακοσμητικά, τα οποία θα το βάλω εδώ, το ένα, και θα βάλω ένα δεντράκι εδώ και ένα δεντράκι εδώ. Και έτοιμη η βασιλόπιτά μας και του χρόνου. Και του χρόνου εύχομαι καλή χρονιά με υγεία πρώτα απ' όλα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που σας γνώρισα. Σας ευχαριστώ που αναπτύξαμε μία έστω και διαδικτυακή φιλία, να το πω έτσι, αλλά Θεού θέλοντας θα βρεθούμε οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε. Αν σας αρέσει το κανάλι μου, πατήστε μου ένα like, γράψτε μου ένα σχόλιο, πατήστε το καμπανάκι, μοιραστείτε με τους φίλους σας τα βίντεό μου, έτσι θα με βοηθήσετε να προωθώ το κανάλι μου καλύτερα. Σας φιλώ, καλή χρονιά. Γεια σας φίλες μου, γεια σας. Έχω ένα haul να σας δείξω, μικρό. Πήγα στο, πώς το λένε αυτό, το Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Γιατί, επειδή θα έχω έτσι πρωτοχρονιά κόσμο, και θα βάλω κάποια ποτήρια που θέλω να βάλω, τέλος πάντων, τα οποία είχα πάει στο διάφανο. Και έχω πάρει μόνο 6 και πήγα να πάρω άλλα 4. Οπότε για συμπλήρωμα ουσιαστικά πήγα για το συμπλήρωμα. Είναι αυτά εδώ τα ποτήρια. Θυμάστε που τα είχα πάρει. Είχα πάρει 6. Μετά μου έσπασε το ένα. Ράγισε κάπου εδώ πάνω. Πήγα πήρα άλλο ένα. Και τώρα που θα έχω κοντά 10 άτομα, πήγα συμπλήρωσα. Πήρα άλλα 4. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πάρω εξάδε, δωδεκάδε αυτό, γιατί δεν έχω που να τα βάλω, τέλος πάντων. Αλλά εφόσον θέλω να τα βάλω, το αστείο είναι ότι εγώ έχω τόσα σετ κρασιού, νερού κτλ. Και όλα είναι εξάδες. Άρα πρέπει να παίρνουμε δωδεκάδες. Anyway, πήρα 4 τέτοια του
διάφανο που είχε το 1,360. Ήθελα να πάρω και ένα νερό μικρότερο, αλλά είχαν τελειώσει, οπότε δεν το πήρα. Οπότε 4 τέτοια. Πήγα επίσης στο Zara Home. Ουσιαστικά στο Zara Home δεν ήθελα κάτι, αλλά έλεγα θα το κοιτάξω. Ήθελα κερί βασικά. Ήθελα κερί. Τόσα έχω, αλλά ήθελα ένα αρωματικό καλό. Λίγο διαφορετικό από αυτά που έχω τέλος πάντων. Και και πήρα ένα πάρα πολύ καλό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και θα πάω εγώ κάποια στιγμή, θα πάρω το ίδιο σε υγρό για τα στίκ που είναι το, πήρα ένα μεγάλο, το οποίο είναι, πρέπει να είναι ένα κιλό σίγουρα. Πόσο είναι? Α, είναι 350 γραμμάρια κερί σκέτο χωρίς το βάζο, το οποίο το βάζο είναι πάρα πολύ βαρύ, το οποίο άμα τελειώσει αυτό το βάζο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, είναι γυάλινο, δεν είναι πλαστικό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για οτιδήποτε άλλο. Αχ, αχ, Παναγιά μου, πάρα πολύ ωραίο και είναι το άρωμα που λέγεται White Lotus. Λοιπόν, lotus flower και mandarin violet. Κατάλαβες. Τελικά, εγώ διαπιστώνω με τα χρόνια ότι οτιδήποτε έχει ισπεροειδή μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό είναι και είχε το συγκεκριμένο 20 ευρώ. Εντάξει, δεν το λες φθηνό, έτσι. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι θα μου κρατήσει τώρα την πρωτοχρονιά που θα ανάψω, για να έχει έτσι ωραίο άρωμα, αν και έχω παντού sticks και τέτοια με πολύ καλό άρωμα από εξωτερικό, οπότε... Λοιπόν, και είδα αυτό και ερωτεύτηκα για ζεστή σοκολάτα. Ορίστε. Πήρα δύο, γιατί εντάξει, τι να πάρεις ένα. Λοιπόν, εξάδα δεν μπορώ να πάρω γιατί δεν έχω που να το βάλω. Πήρα δύο σε περίπτωση αν θα έρθει κάποια φίλη, ξέρω εγώ, και να πιούμε σοκολάτα, να κρατάμε και οι δύο το ίδιο. Φοβερό. Λοιπόν, είχε 4 ευρώ, 3,99 γυάλινο, αλλά μου άρεσε και το σχήμα του που είναι έτσι κλασικό, ωραίο. Πάντα μου άρεσε αυτό το σχήμα και το μέγεθος που θα είναι μπόλικη σοκολάτα. Λοιπόν, αυτά τα δύο, 4 ευρώ το ένα. Λοιπόν, αυτό ήταν στο Zara Home. Λοιπόν, μετά, αφού έφυγα από εκεί, πήγα στο Yusk. Αυτό θα πληθεί τώρα. Στο Yusk γιατί πήγα? Λοιπόν, πέρασα και από το Καλσεδόνια και έχω πάρει κάτι παπούτσια, μοκασίνια, μπλε σκούρο κτλ. Και ήθελα μπλε καλσόν. Αυτό είναι σκούρο, navy. Λοιπόν, ιταλικά, είναι κασμίρ και είχε 17 ευρώ, 16,95, εντάξει δεν είναι φθηνά, αλλά θα σας πω, είχα πάρει το ίδιο, έχω το ίδιο σε μαύρο κασμίρ, το οποίο δεν παθαίνει τίποτα, το έχω, το φοράω δεύτερο χειμώνα, είναι ζεστό, είναι μαλακό, είναι πάρα πολύ έτσι... η υφή του είναι, πώς να το εξηγήσω τώρα, σαν να παίρνεις μετάξι στα χέρια, δηλαδή δεν έχει αυτή τη λίκρα που είναι, έχει λίκρα μέσα φυσικά, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, αλλά έχει τόσο λίγη λίκρα που όσα είναι, τόσο όσα. Λοιπόν, αυτό πήρα στο Καλσεδόνια, τώρα δεν ξέρω το νούμερο, πήρα το large αυτό που θέλω, αλλά θα δούμε τώρα. Λοιπόν, επίσης,
Μετά είπα, πήγα στο Ιούσκ. Και γιατί πήγα στο Ιούσκ? Γιατί έσπασε ο γιος μου. Λοιπόν, του έπεσε από το ράφι στο μπάνιο το ποτήρι που βάζω τα οδοδόβουτσες. Λοιπόν, και πήγα για να το πάρω αυτό, για να το αλλάξω. Πήρα και θυμάστε που είχα πάρει ξανά αυτά τα πιατάκια που είναι για το μπάνιο, είχα πάρει. Λοιπόν, θα σας πω. Γιατί πήγα και το πήρα. Πρώτο, θέλω να βάλω κερί. Έχω στήξει το μπάνιο, τα αρωματικά, αλλά θέλω να πάρω τώρα που θα έρθει ο κόσμος, που θα έχω την ρεβεγιόν. Θα ανάψω ένα κερί έτσι αρωματικό επίσης εκεί στο μπάνιο. Λοιπόν, και γιατί ήθελα να το αλλάξω? Γιατί σε αυτό εδώ το βαζάκι, το πιάτο, σε αυτό εδώ είχα βάλει το dispenser που είναι τέτοιο. Και από το νερό έχει χαλάσει αυτό. Δηλαδή, προφανώς η βαφή αυτή εδώ δεν είναι τόσο ποιοτική όσο είναι αυτό εδώ που δεν έπαθε τίποτα. Σε αυτό έχω βάλει σαπούνι. Έτσι, από το ίδιο σετ είναι. Αυτό χάλασε. Δηλαδή έχει, όχι, ναι, ξεβάφει λίγο το χρυσό και τέτοια και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε εγώ τώρα το dispenser θα βάλω πάνω σε αυτό, θα δω πώς θα λειτουργήσει. Αλλά νομίζω και με το μάτι φαίνεται ότι... Και με το μάτι φαίνεται ότι είναι διαφορετικό υλικό που είναι χρησιμοποιημένο και σε αυτό και σε αυτό. Τέλος πάντων, θα το αλλάξω. Πήρα αυτό, 10 ευρώ, αυτό είχε 5 νομίζω, 4 και κάτι. Τα πανάκια, τα λατρεμένα μου, λοιπόν, που είχαν 3 ευρώ. Πήρα επίσης αυτό εδώ το, για να βάλω κάτω από το χαλί, αντιολισθητικό, για να μην γλιστράει, όχι χαλί, έχω στο διάδρομο, θα βάλω ένα χαλάκι μικρό, διάδρομος τέλος πάντων, ο οποίος είναι από φυσικό υλικό και γλιστρά έχω εγώ, αλλά νομίζω επειδή το πλύνα κάτι χάλασε, όχι το χαλί, αλλά το, αυτό το υλικό αντιαλισθητικό ας πούμε. Λοιπόν, και πήρα να δοκιμάσω αυτό για να μην γλιστράει. Το σκυλί καμιά φορά τρέχει και πάει και το σπινάρι πάνω σε, κάνει τέτοια. Anyway, πήρα αυτό, είχε 4 ευρώ και πήρα επίσης τα ρολά για να φτιάξω στα δωμάτια που έχω δύο κρεβατοκάμερες των παιδιών μου, ας πούμε, στο γιο μου το μικρό. Και ο μεγάλος δεν μένει εδώ, αλλά το δωμάτιό του έχει γίνει ας πούμε μία αποθήκη. Όχι αποθήκη, ότι τέτοια, πάπα εκεί. Θα το φτιάξω. Εκεί έχει μία κουρτίνα, αλλά θέλω να την αλλάξω και πήρα αυτό εδώ με προσφορά. Είχε από 39 ευρώ, το πήρα 13. Και αυτό που είναι μικρότερο μέγεθος, έτσι μπες χρώμα για το δωμάτιο του γιού μου το μικρού, αυτό είναι λευκό, αυτό είχε 9 ευρώ από 28 και κάτι τέλος πάντων. Καλή τιμή ήταν, απλά τώρα το μέτρησα αυτό και προφανώς θα πρέπει να πάω να το αλλάξω για μικρότερο. Θα δω πώς θα γίνει. Αυτά ήταν τα ψώνια μου. Έλεγα δεν θα αγοράσω τίποτα για την πρωτοχρονιά και τίποτα, αλλά βλέπεις όλο κάτι βγαίνουν πράγματα και τα λοιπά. Εντάξει, αν θα είχα λιγότερο κόσμο στο σπίτι δεν θα χρειαζόταν να πάω καν. Και όταν πας σε ένα μέρος, ας πούμε αρχίζεις, πώς το λένε, βλέπεις, κάνεις, ράνεις. Λοιπόν, μου άρεσαν δύο πράγματα στο τέτοιο,
στο Zara Home, το οποίο οπωσδήποτε θα πάω μετά τις γιορτές να το χτυπήσω. Ελπίζω από το Γενάρη που θα ξεκινήσουν οι πτώσεις, θα το βάλουν κανένα... Μπορεί να μην το βάλουν μισή τιμή, αλλά 20% καλά είναι. Είναι ένα μπρίκι, στο Zara Home, έτσι, ένα μπρίκι το οποίο είναι διάφανο, γυάλινο, λεπτό γυαλί, το οποίο μπαίνει πάνω στην εστία ηλεκτρική. Μου είπε ότι δεν μπαίνει στη φωτιά, αλλά στην ηλεκτρική μπαίνει πάρα πολύ ωραίο, με ένα ξύλινο χερούλι. Λοιπόν, το οποίο είχε 16 ευρώ. Και ένα βαζάκι καταπληκτικό, μου άρεσε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάω να το πάρω, όχι τώρα, μετά τις γιορτές. Λοιπόν, είναι ένα βαζάκι για το μέλι, γυάλινο, το οποίο έχει μέσα το κουτάλι του, για το μέλι που είναι, ξέρετε, σαν σπιράλ που είναι, αλλά και αυτό γυάλινο, και από πάνω το χερούλι αυτό που σηκώνω με το καπάκι είναι μια μελισσούλα. Πάρα πολύ μου άρεσε, αλλά έλεγα εντάξει να μην τέτοιο, γιατί έχω να κάνω τραπέζι κτλ. Κτλ. Και δεν είναι πρώτης ανάγκης, αυτό είναι έτσι να κάνω το κέφι μου, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα ψώνια μου. Λοιπόν, έχω κάνει τα μισά ψώνια, όχι τα μισά, ένα τέταρτο από αυτά που χρειάζομαι. Είπα να μην το πάρω όλο μαζί, να το φέρω σιγά σιγά, και στο τρίτο που ανεβαίνω, ανεβαίνω με τα ποδαράκια μου. Λοιπόν, πήγα στο Βασιλόπουλο και θα σας πω για ποιο λόγο πήγα. Και πήρα κάποια πράγματα που ήθελα από εκεί και βέβαια θα πάω άλλη μία, δύο φορές. Ωραία, λοιπόν, και θα ξεκινήσω. Πήρα πατάτες για φούρνο baby γαλλικές, δύο συσκευασίες, οι οποίες είναι από πόσα, από ένα κιλό ή ενάμιση, από ένα κιλό, δύο κιλά πατάτες. Πήρα βελανίδι για σαλάτα ντοματίνια, μαϊντανό ένα ματσάκι, άνηθο ένα ματσάκι, ένα κομματάκι ginger για να φτιάξω chutney, ένα κινέζικο λάχανο, κινέζικο, Κίνας λέγεται, αλλά καλλιεργείται στην Αχαΐα, λοιπόν, για να φτιάξω για την πρωτοχρονιά το σούφαρσι. Μπήκα στο μαγαζί με μπαχαρικά και πήρα δύο μικρά σακουλάκια από 20 γραμμάρια μαχλέπι, κράμπερι χωρίς ζάχαρη, σταφίδες, κανέλα, ξυλάκι και ηλάνες. Γύρω στα 335 γραμμάρια καρύδια φρέσκα, για να φτιάξω κοτόπουλο με καρύδια, για πρωτοχρονιά όλο αυτό. Ζαχαρούχο, φαρίνα, κρέμα βαλσάμικη με ρόδι και βανίλια, και αυτό για το τσάτνεϊ. Μουστάρδα απαλή για την μαϊονέζα που θα φτιάξω. Εδώ πήρα μερικά λουκάνικα τύπου Φραγκφούρτης. Γκαζόζα. Υγρό για δάπεδο, μ' αρέσει αυτό το άρωμα. Ένα κοτόπουλο, 2 κιλά και κάτι. 2.470. Χοιρινό μπούτι για ψητό για το φούρνο της πρωτοχρονιάς. Φυσικά πήρα και τα τάπερ, γιατί θα μείνει πολύ φαγητό. Αυτό είναι, σας είπα, ένα τέταρτο ψώνια από αυτά που πρέπει να κάνω γενικά για το τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Αλλά ο λόγος που πήγα στο Βασιλόπουλο ήταν που παράγγειλα μέσω του e-shop το αλφαβήτα αυτή τη σκούπα, τη βιλέδα το Turbo Smart. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια και είπα να κάνω δώρο στον εαυτό μου για την πρωτοχρονιά.
λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ. Τώρα κατά πόσο smart είναι, δεν ξέρω, αλλά θα σας πω. Μόλις θα το χρησιμοποιήσω. Πάντως είναι το σπουγγάρι του, είναι οι μικροϊνές, λένε ότι δεν αφήνει χνούδι, τίποτα. Και το κύριο, ας πούμε, χαρακτηριστικό του είναι αυτή εδώ η το πετάρ. Αυτό γίνεται, από όσο κατάλαβα, βλέπετε, βάζεις μέσα το τη σφουγγαρίστρα και με το πετάλ που πατάω, τώρα για να σας τα δείξω, στίβει με αυτόν τον τρόπο. Ωραία θα τα. Λοιπόν, αύριο θα κάνω δουλειά και θα σας πω. Αυτά. Μέγια, η δεύτερη δόση σούπερ μάρκετ. Σας είπα ότι θα κάνω τρεις δόσεις για να μην κουβαλάω πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω από τα τυριά που πήρα. Το καμεμπέρ, κλασικά. Blue cheese. Αυτή είναι η γραβιέρα μυτιλίνης. Έτσι. Τώρα, σαλάμι καπνιστό σε φέτες. Χειρομέρι με βότανα, δύο συσκευασίες, σολομός με φιστί και αιγίνης, μία συσκευασία. Αυτό είναι χαμόν σεράνο, γκραν ρεζέρβα, λοιπόν αυτό. Μπέικον, το οποίο θα πάει στις το σούφαρσί που θα φτιάξω, αλούρπακ, βούτυρο, αυτά είναι δικά μου που τρώω light, ένταμ και γαλοπούλα. Μην ξεχνάμε και τα σκυλάκια μας, ενδόσφια για το σκυλάκι. Λοιπόν, δύο συσκευασίες παρμεγιάνο ρετζιάνο κρυμμένο για να φτιάξω τα καλαθάκια για τις σαλάτες, καρότα, πράσινο κρεμμυδάκι, τρία σκόρδα, μπρόκολο για σαλάτα, πάπρικες χρωματιστές μικρές, άλλη μια συσκευασία βελανίδι ντομάτα, βιολογικό λάχανο, μανταρίνια, κλιμεντίνες, ένα κιλό. Νόβα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μπορεί να καθαρίζονται λίγο πιο δύσκολα από τις κλιμεντίνες και σκηνές, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκά. Μία συσκευασία ρόκα, μία συσκευασία φύλλα baby σπανάκι, λίγες πατάτες πήρα για την ρώσικη σαλάτα, γιατί για ψήσιμο για το γαρνίρισμα το έχω πάρει, κρεμμύδια, ξερά, και ένα μπουκάλι ηλιέλαιο, γιατί φτιάχνω μαγιονέζα σπιτική εγώ αυτά. Όλο αυτό ήταν στο Lidl και πλήρωσα για όλο αυτό 53,94 €. Λοιπόν, πήγα και στο ρώσικο, πήρα ξηρούς καρπούς για τραπέζι, έτσι για σνακ, τη σμετάνα, το sour cream, 200 γραμμάρια εδώ. Εδώ πήρα 170 γραμμάρια καπνιστό σολομό χύμα. Εδώ πήρα γαλοπούλα βραστή για καπνιστή, μάλλον όχι βραστή, για τη ρώσικη. Παγόπυρο, πόσο είναι, ένα κιλό. Τουρσί αγγουράκι για τη ρώσικη. Μαριναρισμένο αρακά για τη ρώσικη, λίγα γλυκά και έτσι για καφέ,
λίγο αναψυκτικό και φύτα. Αυτά ήταν στα ρώσικα και πλήρωσα 26 ευρώ για όλα αυτά. Λοιπόν, και πήγα και στο μασούτι, άλλη μία δόση, και εδώ τελειώνουν τα ψώνια μου για φέτος, ελπίζω. Οπότε, έχω πάρει τα καλαμάκια που είναι για σουβλάκι, γιατί θα φτιάξω για την πρωτοχρονιά, δύο συσκευασίες εσπρέσο λούγκο του μασούτι, Mr. Grand, αλουμινόχαρτο 20 μέτρα επίσης του Mr. Grand, εδώ ένα 200 ανάμεικτο κιμά για την πρωτοχρονιά. Εδώ είναι 230 γραμμάρια ανθότυρο για μένα. Αυγά 12, καστανή ζάχαρη για το τσάτνι που θα φτιάξω. Ανανά 2 κονσέρβες κομπόστα ανανά του Mr. Grand. Επίσης για το τσάτι, δυστυχώς δεν είχε φρέσκο, ποιος ο μασούτης που έχει με το που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, το πρώτο που συναντάς είναι ανανά. Τώρα δεν είχε τίποτα και αναγκάστηκε να πάρω κονσέρβες, που εγώ αποφεύγω τις κονσέρβες, αλλά anyway. Επειδή θα βράσει αυτό, ελπίζω θα το αποστηρώσω κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, σε τόνα καρτομάντιλα με... χαρτομάντιλα λέω, μορομάντιλα με χαμομήλι, 1,5 λίτρο γάλα νουνού πλήρες, σφολιάτα του Ιζύμι Ψαχνών, ήταν με προσφορά από σχεδόν 4 ευρώ 2,95, χαρτί κουζίνας του Μασούτη και χαρτί υγείας Ελίτ με 3 φύλλα. Όλο αυτό έχω πληρώσει 41 ευρώ και έχουμε και λέμε 41 και 25, 65, 66, 66 και 50, 120 ευρώ. 120 ευρώ συν κάτι που είχα πάρει στο Βασιλόπουλο, ήταν και εκεί γύρω στα 40, 120, 160 ευρώ κυρίες και κύριοι το καλάθι της νοικοκυράς για την πρωτοχρονιά. Έτσι, λοιπόν, δεν το λες λίγο.